Καλημέρα φίλες και φίλοι. Σήμερα ένας χρόνος Console Hunter, το κανάλι, 40 βίντεο, 20.000 προβολές, 406 συνδρομητές αυτή τη στιγμή. 8 Μαΐου 2018 πήρα την απόφαση μετά από σκέψη όντως το κανάλι περίπου των Toy Hunters 2 χρόνια. Να κάνω κάτι πιο εξειδικευμένο, να φύγουμε λίγο από το vintage, να φύγω βασικά προσωπικά εγώ από την παρουσίαση των vintage toys και να κάνω ένα κανάλι με την εμπειρία που είχα αποκομίσει από τους Toy Hunters για να κάνω κάτι πιο ξεχωριστό πάνω στα video games που είναι και η μεγαλύτερη μου αγάπη. Σε αυτόν τον χρόνο είχα θέσει κάποιους στόχους, κάποιους τους πέτυχα, κάποιους δεν τους πέτυχα. Σίγουρα στα πιο highlights της χρονιάς ήταν η αποχώρηση του Γιάννη από το project μετά από 3 μήνες, λόγω ότι και σαν Toy Hunters σταματήσαμε την ενασχόληση με τα βίντεο, οπότε ο Γιάννης σταμάτησε για το Console Hunters, άρα ονομάστηκε σε Console Hunter. Για όσοι συνεχίζουν και νομίζουν δηλαδή ότι είμαστε δύο και γράφουν πληθυντικό, είμαι ένας πλέον. Ο Γιάννης είναι σαν guest σε κάποια επεισόδια που τον φωνάζω και άλλους φίλους μπορεί να φωνάξω σαν guest, αλλά παιδιά, όλη η δουλειά, όλη η εργασία, το στήσιμο, η σκέψη, το τρέξιμο είναι όλα δικά μου. Στο κανάλι ήθελα σίγουρα περισσότερους συλλέκτες, να πάω στο σπίτι τους και να δείξω τις συλλογές τους, όπως ήταν και στο πλάνο που είχα πει. Δυστυχώς μόνο 2 ανταποκρίθηκαν, όχι και ότι εγώ βέβαια κυνήγησα και έστειλα και σε γνωστούς που έχουν καλές συλλογές. Περίμενα ότι κάποιοι θα έρθουν μόνοι τους, αλλά ίσως κάποιοι ήταν μαγκωμένοι, κάποιοι ντρέπονται, κάποιοι δεν με ξέρουν. Και δεν ήταν λοιπόν εφικτό να βγάλω πάνω από 2 επεισόδια με συλλέκτες. Κάτι όμως το οποίο είναι στα πολύ top project του καναλιού, δηλαδή επίσκεψη σε συλλέκτες για παρουσία συλλογής. Επίσης δεν μου βγήκανε και τα καταστήματα που ήθελα και εκεί περισσότερα επεισόδια. Μόνο στο γνωστό toy store το μεγάλο, το Zartans, στη Νέα Φιλαδέλφια, εκεί δηλαδή τα παιδιά με έχουν δεχτεί 2 φορές. Να πω την αλήθεια όμως ότι και το παιχνοδρόμιο μου έχει πει να πάω να τραβήξω βίντεο εκεί τα πάντα, ειδικά και το καινούργιο μαγαζί που ανοίγει, άρα στο δεύτερο χρόνο θα γίνει αυτό. Live streams δεν ασχολήθηκα ιδιαίτερα, να σας πω την αλήθεια. Είχα ξεκινήσει με το Xbox One που είναι η βασική μου κονσόλα μέσω του Mixer, γιατί το Twitch τότε απαιτούσε Kinect και τα λοιπά, άρα δεν είχε και YouTube το Xbox One για να στριμάρεις όπως το PS4 που είναι πιο βολικό σε περισσότερους console streamers. Αλλά τώρα όμως το Xbox One επιτέλους ξεμπάγκαρε, αναβάθμισε την εφαρμογή του να μην απαιτεί μόνο Kinect για κάμερα μέσω live stream, και μπορώ να χρησιμοποιήσω τη Logitech C190 που είχα πάρει για αυτό το σκοπό, headset, ιστορίες κτλ. Άρα live streams δεν έκανα την περασμένη χρονιά, έκανα μόνο 2 στο Mixer, δεν το είχα ανακοινώσει πάρα πολύ, μόνο στη σελίδα είχαν μπει περίπου 10-20 άτομα, δεν υπήρχε μεγάλο κοινό πριν από 6 μήνες. Σύντομα θα ξεκινήσω λίγο πιο ζεστά μέσω Twitch και streaming για σύγχρονα παιχνίδια ή και κάποια πιο παλιά, περσινές ή προπέρσινες κυκλοφορίες που γουστάρω και θα ήθελα να τα παίζουμε παρεά και να συζητάμε και να περνάει η ώρα ευχάριστα. Τι άλλο, γενικά η αλήθεια μου είναι ότι περίμενα το κανάλι να έχει αποκτήσει περισσότερους συνδρομητές, αυτό όμως σίγουρα απαιτούσε μια παραπάνω διαφήμιση την οποία δεν έκανα, δηλαδή ούτε καν ήθελα να αποστάρω και στις σχετικές έστω ομάδες στο Facebook που υπάρχουν στην Ελλάδα. Τελευταία άρχισα έτσι να δίνω το ok σε κάποιους φίλους που με βοηθάνε στις σελίδες τους να αποστάρω τα επεισόδια μου και να γίνεται λίγο το project μου πιο γνωστό. Σε ένα άλλο μεγάλο highlight αυτής της χρονιάς ήταν φυσικά η παρουσίαση συλλογής του Στέλιου, του Χαρίση, που το έχουμε πει αρκετές φορές, και το ξαναλέω γιατί ήταν μεγάλη τιμή για μένα να πάω στον χώρο του και να είμαι ο πρώτος που θα τραβήξω αυτή την συλλογή. Και επίσης κακά τα ψέματα είναι και το επεισόδιο με τις μεγαλύτερες προβολές στο κανάλι μου, έχει φτάσει περίπου τις 3.500 προβολές, έχει ξεπεράσει τα 100 like και τα δικά μου standards. Και ήταν ένα επεισόδιο που μπορώ να πω ότι μπούσταρε τις προβολές, αλλά όπως έγραψε και ένας φίλος, ο Σταύρος, σε ένα σχόλιο, είχε πει τότε στην αρχή
όταν το είχαν δει 1000 άτομα μέσα σε μια εβδομάδα, ρε παιδιά, το είχε δει 1000 άτομα. Το κανάλι είχε 180 συνδρομητές. Κάντε ένα subscribe, ας πούμε, δωρεάν είναι. Δεν έγινε. Οπότε πιστεύω ότι δεν με έχει βοηθήσει και ο κόσμος τόσο. Βλέπω ότι υπάρχουν προβολές εκτός συνδρομητών. Βλέπω ότι υπάρχουν προβολές από Facebook, κάποιος που δεν μπαίνει, ξέρω εγώ, YouTube. Όλοι αυτοί όμως δεν αφήνουν ένα subscribe. Και εντάξει, πάντα όπως όλοι όσοι έχουν κάνει στο YouTube, από το πιο μικρό μέχρι το πιο μεγάλο, όλοι πάντα θέλουν συνδρομητές για να είναι στο μυαλό τους πίσω ότι βαθιά, ότι ξέρεις κάτι, περισσότερες subscribers πάνε να πει ότι κάτι πάει πιο καλά, αρέσει πιο πολύ. Μπορεί να μην αρέσω, φυσικά δεκτώ και αυτό, δεν μπορώ να πω ότι είμαι ο τέλειος. Δυστυχώς ο χρόνος επίσης είναι ο μεγάλος μου αντίπαλος. Κάποτε είχα πει ότι θα προσπαθώ να βγάζω επεισόδια μία φορά την εβδομάδα, δεν τα καταφέρνω λόγω υποχρεώσεων, λόγω δουλειάς, λόγω οικογενείας κτλ. Όμως υπάρχει διάθεση ανά διαστήματα έτσι να βγάλω και 3 επεισόδια σε μία εβδομάδα. Γενικά όμως θέλω να βάλω στόχο και σκοπό ένα επεισόδιο κάθε μία εβδομάδα 10 μέρες. Τι άλλο, τα σχόλιά σας μου αρέσουν πάρα πολύ, ευχαριστώ για την στήριξη. Ευτυχώς δεν έχουν υπάρξει κακοπροαίρετα σχόλια κανένα στο κανάλι όλον αυτόν τον χρόνο. Μόνο ένας δυο που μου την είπαν και ούτε καν τους τα έχω σβήσει τα σχόλια στη συλλογή, στο επεισόδιο με τα Batman Video Games. Κάποιος έχει γράψει κάτι άκυρο, τέλος πάντων δεν με απασχολεί. Οπότε θα από σας ζητάω λίγο παραπάνω support, ένα share στην σελίδα σας στο Facebook, ένα επεισόδιο ας πούμε που έχω βάλει έτσι σκοπό να κάνω επεισόδια ρετρό, ειδικά που δεν έχουν βγει αντίστοιχα στο YouTube, π.χ. όπως έκανα την παρουσίαση του 3DO με το νέο JOS που κάναμε με το Stayo, με τη νέα συνεργασία το Retro Collectors που θα πάει πάρα πολύ καλά αυτό, γιατί υπάρχει φοβερή θέληση, συνεννόηση και συνεργασία μεταξύ μας. Μείνετε συντονισμένοι για το δεύτερο επεισόδιο που θα είναι και αυτό πάρα πολύ δυνατό όσο το πρώτο. Και βοηθήστε με ένα subscribe, με ένα share, με ένα comment, με ένα like για να πάει πιο δυνατά. Επίσης μην ξεχάσετε ότι είχα πει ότι στα 500 και στα 1000 άτομα συνδρομητών θα γίνουν 2 εκκληρώσεις, 2 giveaway. Στα 1000 άτομα θα ήταν το Assassin's Creed Odyssey όταν είχε πρωτοβγεί. Μάλλον θα περιμένω αρκετό καιρό μέχρι να το δώσω. Όμως είμαστε κοντά στους 500 συνδρομητές. Και είναι για ένα δώρο έκπληξη που μοναδική προϋπόθεση, παιδιά, είναι να είστε συνδρομητές στο κανάλι. Πολλοί φίλοι είναι συνδρομητές, λάθος, έχουν κάνει like στη σελίδα στο Facebook, αλλά δεν είναι συνδρομητές στο κανάλι. Άρα για να πάρετε μέρος στο διαγωνισμό πρέπει αναγκαστικά να πατήσετε αυτό το subscribe, το οποίο είναι δωρεάν. Έτσι ούτε στην εφορία πάει κάτι, τίποτα. Είναι δωρεάν, παιδιά. Θέλω να προσπαθήσω να κάνω και περισσότερα βίντεο για σύγχρονα παιχνίδια. Προς το παρόν έχω κάνει κάτι reviews έτσι και πιο πολλές παρουσιάσεις ρετρό μηχανημάτων. Όταν είχα κάνει το project του καναλιού είχα πει ότι δεν θα αφοσιωθώ μόνο στο ρετρό αλλά και στο παρόν. Όμως επειδή έχω μεγάλη συλλογή σε ρετρό και πολλή αγάπη πίσω στα ρετρό, αναγκαστικά μου βγαίνει να παρουσιάσω κάποια πράγματα, ειδικά από τη στιγμή που έχω δει ότι δεν υπάρχουν στο ελληνικό YouTube. Έτσι κάνω focus λίγο παραπάνω σε ρετρό, αλλά περισύγχρονα παιχνίδια θέλω να κάνω κάποια reviews, είτε σε λίγο παλιότερους τίτλους, είτε σε αυτούς που τρέχουν τώρα, και φυσικά θα γίνει και μέσω του live stream, έτσι. Θέλω να προσπαθήσω αυτό που είπα και πιο πριν με το Twitch, να κάνουμε αρκετά lives. Μην ξεχνάτε επίσης ότι, όπως είπαμε, υπάρχω και στο Facebook, υπάρχω και στο Instagram, υπάρχει η ιστοσελίδα, η Console Hunter, η οποία μαζεύονται και όλα και τα επεισόδια, αν κάποιος θέλει να τα χαζέψει μαζεμένα. Έχω αφήσει και την δουλίτσα με τα scans στη μέση, αν θυμάστε που είχα ανακοινώσει. Εκεί μπορείτε να βρείτε scans από κάποια έτσι ψιλοσπανιάκια. Και αυτή σας υπόσχομαι ότι θα μεγαλώσει κι άλλο σιγά σιγά, βρίσκοντας πάντα το κατάλληλο χρόνο. Επίσης, θεωρώ ότι έχουν γίνει κάποια καλά επεισοδιάκια που μου είχε πει ο κόσμος, που είχα πάρει και προσωπικά μηνύματα και feedback. Σίγουρα σε ένα από αυτά που μου αρέσανε πάρα πολύ ήταν η παρουσίαση του Xbox One X, το unboxing όταν το είχα αγοράσει, το οποίο όμως δεν έχει τύχει της αγάπης του κόσμου και αυτό πολλές φορές με προβληματίζει σε κάποια βίντεο, γιατί ας πούμε έχω, λέμε τώρα, 406 συνδρομητές και βλέπω 100-200 views σε κάποια βίντεο, άρα σημαίνει ότι κάποιοι δεν μπαίνουν καν να δουν ένα βίντεο. Όχι λοιπόν ότι είναι απαραίτητο, αλλά πιστεύω ότι όταν κάποιος θέλει να γίνει συνδρομητή σε ένα κανάλι, γίνεται για να δει το περιεχόμενο που ανεβάζει, γιατί για το χύψη λόγο του αρέσει. Άρα
κάποια βίντεο που πίστεψα ότι εγώ έχω δώσει καλή δουλειά και όρεξη για να γίνουν, και το DuckTales στο NES Review και το Castlevania Crossover, το Master of Darkness για το Master System, που έριξα λίγο δουλίτσα και μου αρέσαν σαν επεισόδια, πιστεύω ότι δεν έχουν τύχει της αποδοχής του κόσμου. Δώστε λίγο αγάπη περισσότερο σε κάποια επεισόδια για να ανέβουνε, γιατί όσοι δεν τα έχετε δει, πιστεύω ότι κάτι θα βγάλετε, και αν δεν μάθετε κάτι γιατί το ξέρετε, πιστεύω να σας αρέσει όλη αυτή η διαδικασία που μπαίνω για να παρουσιάσω έτσι λίγο τα ρετρό τα πράγματα. Στα χειρότερα βίντεο για αυτή τη χρονιά, σίγουρα το μόνο που μπορώ να σκεφτώ ήταν τελικά το unboxing παρουσίαση με τον Γιάννη το PS4. Πραγματικά εκεί όντως χρονοτριβήσαμε, αναλωθήκαμε πολύ στη σύγκριση με το Xbox, ενώ ήταν καθαρά PS4 unboxing. Γι' αυτό είναι και το επεισόδιο με τα μεγαλύτερα αρνητικά, έχει 8 αρνητικά. Αλλά είναι δεκτό. Όπως είδατε, στο Xbox η παρουσίαση ήταν περίπου 25, ήταν πολύ πιο σύντομο, πιο περιεκτικό. Γενικά έχω προσπαθήσει να ψαχτώ από το πρώτο επεισόδιο που θα βλέπετε, από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Έχω διάθεση για βελτίωση, είτε από εξοπλισμό είτε από ήχο. Λίγο τα lighting backgrounds θέλω να φτιάξω, να πάρω αυτά τα LED rings, να αρχίσω να τραβάω λίγο με την DSLR μου. Πήρα κάποια μικρόφωνα να τα συνδέσω, αλλά μπαγκάρα να θέλανε ενισχυτές, πέταξα τσάμπα λεφτά, πρέπει να τα χρησιμοποιήσω μόνο με voice over μέσω PC. Γενικά το κυνηγάω λίγο για να δώσω αυτό το κάτι το καλύτερο. Με το green screen ήταν μια καλή αναβάθμιση, βέβαια θέλει δουλίτσα το green screen, αλλά έχω παραγγείλει 4 μέτρα πανί για να κάνω ολοκληρωμένες λήψεις green screen, να μπορώ ας πούμε ότι περπατάω και πηδάω και βαράω τα blocks με τα ερωτηματικά στο Super Mario World. Έχω κάποιες ωραίες ιδέες, λίγο το χώρο να φτιάξω και να βρω και λίγο παραπάνω χρόνο. Γενικά το κανάλι θα προχωρήσει, πάμε για δεύτερο χρόνο, πήρα κάποιες εμπειρίες, κάποια βιώματα στον πρώτο χρόνο, πάμε για το δεύτερο χρόνο πιο δυνατά. Παρέα με εσάς, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη στήριξη όσοι είστε συνδρομητές, όσοι μπαίνετε στον κόπο να σχολιάσετε, όσοι μπαίνετε στον κόπο να αποστάρετε τη σελίδα σας, να πείτε κάπου για μένα ότι αυτός ανέβασε εκείνο. Ευχαριστώ λοιπόν για αυτή τη στήριξη. Ένας χρόνος console hunter, πιστεύω ότι σίγουρα θα πάμε για πολύ καλύτερα και μην διστάσετε πάνω απ' όλα. Αν κάποιος έχει συλλογή, να μου πει φιλαράκι Νίκο, έλα εδώ να πιούμε ένα καφεδάκι, να σου δείξω τη συλλογή μου ή να σου παρουσιάσω έστω κάτι πιο σπάνιο, κάτι πιο exotic, αν κάποιος ντρέπεται ή δεν θέλει να δείξει τη συλλογή. Με μεγάλη χαρά θα έρθω στο χώρο σας να κάνουμε επεισόδιο, να γουστάρουμε παρέα και όχι μόνο σε ρετρό και σε σύγχρονα video games, παιδιά, έτσι δεν είμαι κολλημένος ρετρό, είμαι σε όλα σφαιρικά, PC games μόνο δεν έχω ασχοληθεί γιατί είναι ο τίτλος Console Hunter, αλλά δεν θα πω και εκεί όχι αν κάποιος γουστάρει να δείξει μια πολύ μεγάλη PC games συλλογή, που και εγώ έχω άλλωστε, αλλά όλα μέσα στο πλάνο. Λοιπόν, μην ντρέπεστε, help λίγο τη φάση να ανέβουμε κι άλλο, να ανέβει το κανάλι, να χτυπήσουμε τη χιλιάδα που περίμενα εγώ ότι θα έχω χτυπήσει ένα χρόνο. Και λάθος, επεισόδιο έκπληξη την Κυριακή για πάρτι σας και μόνο. Λοιπόν, καλή συνέχεια, τα λέμε και keep collecting όπως πάντα.